ΠΑΟΚ έχασε το παιχνίδι. Πάμε. Αν κρατάει κάποιο καλό διάστημα ή αν υπάρχει κάτι που τον προβληματίζει. Yeah, we have all of them. First is very difficult match, one European League match. Second, we have some good parts, some bad parts. Generally, I'm satisfied with this kind of match in this period. It's our first serious match, and of course, I cannot be satisfied with result and with some part of the game. Normally, if you lost, if you have some mistakes, but generally, I'm satisfied with the match and with everything what's happened. This is good for us to see what we need and what we must do. Σε γενική γραμμή ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ήταν το πρώτο δύσκολο παιχνίδι για μας. Ήταν σαν να είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι κοντά σε μια δυνατή ομάδα. Είχαμε κάποια καλά ή κάποια άσχημα σημεία μέσα στην απόδοσή μας. Σε γενική γραμμή είμαι ικανοποιημένος από αυτό που έχω δει για ένα τέτοιο παιχνίδι σε μια τέτοια δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι καλό που έχουμε δυνατά παιχνίδια σε αυτή την περίοδο, γιατί μπορούμε να δούμε ποια είναι τα λάθη μας, τι χρειαζόμαστε, τι δεν χρειαζόμαστε, αλλά σε γενικές γραμμές, χωρίς να με ικανοποιεί το αποτέλεσμα φυσικά τη ΣΥΤΑΣ, είδα αυτά που ήθελα να δω. Επειδή είδαμε τον Μπέλκα στο δεύτερο ημίχρονο να παίζει κεντρικό σκαφ, είναι κάτι το οποίο το σκέφτεται και ο ίδιος σαν μια γενικότερη λύση ή γενικά χρειάζεται έναν πιο δημιουργικό παίκτη στον άξονα από αυτούς που έχει? Okay, yes, Pelkas today was good in this position, showed the character, and of course we want to play some with the offensive characteristic here, and he was good, he showed this, and we need, of course, some players with offensive characteristic, but okay, we will see during this week what we show this next matches, step by step. Ο Πέλκας ήταν καλός σε αυτό το ρόλο σήμερα. Θέλαμε έναν πιο επιθετικό γενή μέσο και ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά σε αυτό το ρόλο. Γενικά θέλουμε ποδοσφαιριστές που έχουν επιθετικά χαρίσματα και επιθετικά στοιχεία. Από εκεί πέρα, αν θα χρειαστούμε έξτρα παίχτη ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα και οι αγώνες και θα δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι χρειαζόμαστε. Είχε πει ότι στον αποψινό αγώνα, ήταν ένα τεστ για το σύστημα το 3-4-3 που έχει δουλέψει λίγες μέρες. Αυτό το οποίο είδε στην πράξη τον κάνει να αναθεωρεί να είναι κάτι το οποίο θα το βάλει στην άκρη ή έκρινε ότι θέλει περισσότερη δουλειά για να μπορέσει να το αφομοιώσει η ομάδα και να το χρησιμοποιήσει σαν δικό της πλέον στη συνέχεια? No, no, of course we will put inside this system because we work only one day, two days on this, and I try today. I'm satisfied because only one day we work on this. Of course, this is the second option. We will see. Depends of opponents, depends of situation. Generally, we have priority. This is primary system what we play last match, and we will play next match like this, and we will see after we can speak. Όχι, δεν είναι ένα σύστημα το οποίο θα τα αφήσουμε στην άκρη επειδή σήμερα είχαμε την απόδοση που είχαμε. Είναι ένα σύστημα το οποίο το έχουμε δουλέψει μόνο σε μία ή δύο προπονήσεις. Δεν θα είναι το βασικό μας σύστημα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε σαν εναλλακτική λύση, την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με το μάτς και τη δυναμικότητα και το στυλ παιχνιδιού του αντιπάλου. Θα δουλέψουμε ξανά σε αυτό το σύστημα, αλλά ο βασικός μας σχηματισμός είναι το 4-4-2, όπως παίξαμε στο προηγούμενο παιχνίδι και όπως θα παίξουμε και στο επόμενο παιχνίδι. Είναι έτοιμος να υποδεχτεί τον τερματοφύλακα και ποια είναι η άποψή του για τον Μακ, τον οποίο ξέραμε φυσικά, αλλά τον είδαμε σήμερα να αγωνίζεται ξανά? Yeah, of course, Mac, this is the first serious training of match with us. Of course, I'm satisfied with him. He's dangerous, he has some situation. Generally, in the second half, we have some 3-4 good situation, but we didn't have finishing, passing, and goal. With him, of course, we wait. The goalkeeper is very, very necessary, and we must to buy someone very soon. This is possible. It's very important for us. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ΜΑΚ, ουσιαστικά σήμερα ήταν η πρώτη του σοβαρή προπόνηση με την ομάδα. Τον είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πολύ επικίνδυνος, ήταν μέσα στις φάσεις. Δημιούργησε 3-4 καλές στιγμές όπου μας έλειψε η τελική πάσα για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για γκολ. Τον γνωρίζουμε το ΜΑΚ και τι μπορεί να μας δώσει. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά με τον τερματοφύλακα, είναι απόλυτη προτεραιότητα για μας και είναι μεγάλη ανάγκη να αποκτήσουμε το συντομότερο δυνατόν ένα τερματοφύλακα. Είχαμε σήμερα και τον τεπούτο του Λεβέκ, τον οποίο χρησιμοποιεί μία ως αριστερό στόπερ, ως αριστερό φουμπακ. Είναι ικανοποιημένος από τον Γάλλο? Okay, his first, of course, match for him. He play on the left side, he change in the 3-4-3. We will see in the future. This is preparation. We need to see and after we have some impression, you know, it's not serious to speak after one match because they first time play with me 3-4-3 and
you know, it's difficult for them, and we will wait after 7 days. After Ajax, we can speak more about everything. Ναι, είναι το πρώτο του παιχνίδι σήμερα. Αγωνίστηκε στην αριστερή πλευρά στο 3-4-3. Γενικά δεν είναι σοβαρό και δεν είναι σωστό να κάνουμε κρίσεις και να σχολιάζουμε τους ποδοσφαιριστές μετά από ένα παιχνίδι, ειδικά μετά από ένα παιχνίδι το οποίο χρησιμοποιήσαμε, ένα σύστημα το οποίο έχουμε δουλέψει μόλις μία μέρα. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες και μετά το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα.